ανέβεις εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρ απειθούντας του κατασκηνώσε. Αυτά λέγει ο 19ος στίχος του 67ου ψαλμού και είναι ένας στίχος ο οποίος αφορά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, απευθύνεται στον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Και λέγει ο ψαλμωδός, ο προφήτης Δαβίδ, ανέβηκες, λέγει, ο Κύριε, πού ανέβηκες, εις το ύψος του Σταυρού, σταυρώθηκες, υψώθηκες, ή εις των ουρανών, εν το καιρό της αναλήψεως, όπου πάλι και εκεί ανέβηκες. Ανέβηκες δε, είπε, γιατί με το θέλημά σου το έκανες αυτό. Δηλαδή δεν χρειάστηκες κάποιον άλλον, αλλά ο ίδιος το θέλησες και σταυρώθης και στη συνέχεια βεβαίως και ανελήφθης. Μετά την οριστική νίκη κατά του διαβόλου και του θανάτου. Με το κοντάρι του σταυρού εκτύπησες και εγκρέμισες τον τύραννον διάβολον και έτσι ελευθέρωσες από την τυραννία του και από την εχμαλωσία του όλα τα σκλαβωμένα μέχρι τότε έθνη, τα οποία είχες υπόδουλα, είχε υπόδουλα ο διάβολος και τα είχε υπό την εξουσία του, διότι ακριβώς όλοι οι άνθρωποι ως τέκνα του Αδάμ που είχε αμαρτήσει και εμείς είμαστε υπόδικοι στον διάβολο και όλοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης μετέβαιναν εις τον Άδη και ήταν υποχείρια του διαβόλου. Και ήρθε ο Χριστός μας ο νέος Αδάμ και κατέλησε την δυναστεία του εχθρού, του διαβόλου με το ανέβασμά του εις το ύψος, εις τον Τίμιον Σταυρών, με τη σταύρωσή του έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και πλήρωσε αυτός αντί για εμάς και έπαψαν πλέον τα δικαιώματα του διαβόλου απέναντι στην ανθρωπότητα και όποιος τώρα θέλει μπορεί να απολαμβάνει την άνοδό του μαζί με τον Χριστό στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, καταγράφει τον λόγο του Κυρίου, «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν». Αυτό είχε πει ο Κύριος και αυτό συνέβη. Προφητεύει δηλαδή ο Κύριος για τον εαυτό του, ότι με τη σταύρωσή μου θα ελκύσω όλους τους ανθρώπους σε μένα. Και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, μα πώς, πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν είναι με τον Χριστό. Πώς λοιπόν λέγει πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Εννοεί βέβαια ο Κύριος ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα, γιατί η θυσία του Ιησού Χριστού είναι αρκετή για να εξαγνίσει όλη την ανθρωπότητα, όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, όλων των αιώνων, από Αδάμ μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Αλλά έγκυται βέβαια στην προαίρεση, στην βούληση του καθενός να υπάγει προσωπικός εις τον Χριστόν, να ενταχθεί προσωπικώς στην Αγία του Εκκλησία και έτσι να πάρει την άφεση των αμαρτιών του που και αυτή είναι προσωπική και έτσι να μετάσχει τη σωτηρίας και να είναι αιώνια με τον Χριστό. Ως δυνατότητα λοιπόν ο Χριστός μας ήλκησε όλους και μας καλεί όλους και μας ενώνει όλους μαζί του. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν όλοι να ενεργοποιήσουν αυτή τη χάρη και να πάρουν αυτό το δώρο από τον Χριστό. Αλλά γι' αυτό βέβαια δεν φταίει ο Χριστός, αλλά ο καθένας από τους ανθρώπους. «Έλαβες δώματα εν ανθρώπης», λέγει στη συνέχεια. «Εσύ Κύριε δηλαδή επήρες κάτι από εμάς τους ανθρώπους». Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει ότι έδωκε δώματα της ανθρώπης ο Χριστός. Στο τέταρτο κεφάλαιο,
στον 8ο στίχο της προς Εφεσίους επιστολής του. Ο Κύριος και έλαβε και έδωσε. Έγιναν και τα δύο. Τι λαμβάνει ο Χριστός από τους ανθρώπους? Λαμβάνει την πίστη και την ευχαριστία που το αναπέμπουμε εμείς οι άνθρωποι. Και τι δίνει στους ανθρώπους? Τους δίδει τα χαρίσματά του, τη Θεία του Χάρη, τα ποικίλα χαρίσματα, τις ποικίλες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ακριβώς λένε οι Άγιοι Πατέρες. Με την δύναμη του Σταυρού συνέτριψε τον εχθρό και στη συνέχεια λαμβάνει από εμάς τους ανθρώπους την πίστη, την ευχαριστία και μας ανταποδίδει τη Θεία του Χάρη. Κατεξοχήν δε αυτό γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο άνθρωπος προσφέρει εις τον Χριστό κάτι από αυτά που λαμβάνει από τον Χριστό, αλλά βάζοντας και κάτι δικό του. Παίρνει από τον Χριστό το σιτάρι, βάζει και το δικό του κόπο και το ζυμώνει, το κάνει αλεύρι και ψωμί και το προσφέρει στον Χριστό. Παίρνει και το σταφύλι από τον Χριστό και το μεταποιεί, το κάνει κρασί και το προσφέρει και αυτό ως νάμα στον Χριστό. Και στη Θεία Λειτουργία αυτά τα παίρνει ο Χριστός και μας τα ξαναδίνει πίσω ως σώμα του και αίμα του. Μας δίνει πάλι ως δώρο τον ίδιο του τον εαυτό. Και λέγει στη συνέχεια ο στίχος, «Και γάρ απειθούντας, του κατασκηνώσε». Και ο Θεός μας αξιώνει ώστε να γίνουμε σκηνώματά Του. Μας δέχεται μέσα Του να σκηνώσουμε σε Αυτόν, αλλά και ο ίδιος κάνει εμάς σκηνή Του. Καταδέχεται να κατασκηνώσει, να μείνει μέσα μας. Γιατί λέγει, εκείνους τους ιδίους έλαβες Χριστέ ως δώματα, ήτινες ήτανε προηγουμένως απειθείς. Ποιος πήρε ο Χριστός ως δώρα? Εμάς που προηγουμένως είμαστε αντάρτες της Θείας του Μεγαλειότητος, αποστάτες, ως τέκνα του αποστάτη Αδάμ. Και όμως τώρα δια της πίστεως πηγαίνουμε σε Αυτόν εκούσια και αγαπητικά και ο Χριστός μας δέχεται. Και αυτούς που ήταν πρώτα απειθείς, τώρα τους λαμβάνει ως δώματα για να κατασκηνώσει μέσα τους και εκείνοι μέσα στον Χριστό, για να γίνουν άξιοι της κατοικίας Του. «Ημείς γάρ φυσίν εστέ ναός Θεού ζώντος», καθώς είπεν ο Θεός, «ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω». Αυτά λέγει ο Απόστολος στη Δευτέρα προς Κορθίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο, στο 16ο στίχο. Δηλαδή, λέγει ο Απόστολος, εσείς είστε ναός του Θεού ζώντος, και το παίρνει αυτό βέβαια από το Άγιο Πνεύμα. Ο Πνεύμα του Θεού το λέγει αυτό για όλους τους χριστιανούς. Ο κάθε χριστιανός είναι ναός, είναι κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπε ο Θεός, γιατί είμαστε κατοικία? Γιατί ο ίδιος ο Θεός έχει υποσχεθεί, ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Δηλαδή θα κατοικήσω μέσα στους ανθρώπους, θα περιπατήσω μέσα τους. Σε ποιους όμως βέβαια? Σε αυτούς οι οποίοι με πιστεύουν και με αγαπούν και γι' αυτό καθαρίζουν το εσωτερικό τους, καθαρίζουν την καρδιά τους και πολεμούν τα πάθη τους. Και ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι αυτός που θα με αγαπήσει, εγώ θα έρθω μαζί με τον Πατέρα και θα κατοικήσω μέσα του. Και μονήν παρά αυτό ποιήσω και θα κάνω διαμονή τον εαυτό του, το σώμα του και την ψυχή του. Έτσι ο χριστιανός μέσα στην Αγία Εκκλησία μεταμορφώνεται σε ναό του Θεού, σε ναό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο ναός είναι ο κατεξοχή ναός που πρέπει να φροντίζουμε πάντοτε, ώστε να είναι καθαρός, να είναι άξιο κατοικητήριο του Θεού. Και η Υγεία Τράπεζα αυτού του ναού είναι ο νους του ανθρώπου. Το ιερό βήμα αυτού του ναού είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και όπως στην Αγία Τράπεζα
δεν υπάρχει τίποτε παρά μόνο το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή ο Χριστός, έτσι και στην τράπεζα την Αγία του σώματός μας και της ψυχής μας θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή στο νου μας, μόνο η μνήμη του Ιησού Χριστού, μόνο ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και έτσι γινόμαστε άξια κατοικητήρια του Θεού. Αυτά λέγει ο 19ος στίχος και στη συνέχεια λέγει στον 20ο στίχο ο Ψαλμωδός. Κύριος ο Θεός, ευλογητός. Ας είναι ο Κύριος ο Θεός δεδοξασμένος, γιατί είναι άξιος να δοξάζεται από αγγέλους και ανθρώπους. Και λέγει και στη συνέχεια, ευλογητός Κύριος, ημέραν καθημέραν. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος κάθε ημέρα, όλη την ημέρα. Πρόσεξε εδώ, λέγει ο ιερός Νικόδημος, ερμηνεύοντας, πρόσεξε ο αναγνώστα, πώς φανερώνεται εδώ από τον προφήτη Δαβίδ, 1000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός μας, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γιατί λέγει Κύριος και λέγει και Θεός και Κύριος πάλι. Άρα τρεις φορές Κύριος, τρία φώτα, ένας Θεός, ένα φως. Να το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πώς φανερώνεται ακόμα από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά τρία πρόσωπα. Αλλά ωστόσο είναι ένας Θεός. Και ο προφήτης Μωυσής στο Δευτερονόμιο πάλι και εκεί αποκαλύπτει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και λέει «Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαστε». Πάλι «Κύριος, Θεός, Κύριος». Και αφού είπε ο Δαβίδ πώς πρέπει να εφημείται και να δοξάζεται ο Τρισυπόστατος Θεός όλη την ημέρα, εσαφήνισε τη δυσκολία των λέξεων και πρόσθεσε το καθημέραν. Κάθε ημέρα και όλη την ημέρα λοιπόν θα πρέπει να δοξάζεται ο Θεός. Ο Κύριος μας καλεί σε μία τρυφή μαζί Του, σε ένα γλέντι μαζί Του, σε μία διαρκή κοινωνία μαζί Του. Και πώς μας καλεί, εμάς που είμαστε πριν απειθείς και αντάρτες, πώς μας καλεί για να κατασκηνώσουμε μέσα Του και εμείς μέσα, και Εκείνος μέσα μας. Πολλές φορές, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, μας καλεί μέσω θλίψεων, μέσω δοκιμασιών, μέσω ποικίλων δυσκολιών, τα οποία ο πολλής κόσμος που δεν πιστεύει στον Θεό και δεν σκέφτεται πνευματικά αλλά κοσμικά, τα παραξηγεί ότι είναι κάτι κακό, ενώ αντίθετα είναι μία επίσκεψη του Θεού. Και μας έλκει λοιπόν ο Θεός μέσω αυτών των τρόπων και θα πρέπει γι' αυτό να είμαστε ευγνώμονες και να λέμε δόξα τω Θεώ για όλα, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το δε Θεό ημοδόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.